Καθώς πλησιάζει η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, αδελφοί μου, η Μητρόπολη των εορτών, όπως την χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ετοιμαζόμαστε όλοι να υποδεχθούμε τον Θείο Λυτρωτή, ο οποίος κατέρχεται ή να υψωθώμεν. Γίνεται ο Θεός άνθρωπος, ή να τον άνθρωπον Θεό να περγάσετε, ως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Κατά πόσο όμως έχουμε εμβαθύνει στην ουσία και στο νόημα, στο πραγματικό μήνυμα αυτής της μεγάλης εορτής, θα σας μεταφέρω μία συζήτηση η οποία έγινε προλίγων ημερών μεταξύ κάποιων ανθρώπων της πόλεως μας και εις την οποία ήμουν παρόν. Ξέρετε, σεβασμιότατε, μου λέει κάποιος από τους συνομιλητάς, θέλουμε κάπως βαθύτερα να μας μεταφέρετε αυτό το μήνυμα της μεγάλης εορτής. Έχουμε βαθύτερες αναζητήσεις και κάποιοι από τους ιερείς της Μητροπόλεως και γενικότερα από τους ιερείς δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να μας μεταφέρουν σε αυτό το κλίμα των εορτών. Και εγώ απαντώ, δηλαδή δεν ξέρετε τι έγινε τα Χριστούγεννα. Δεν γνωρίζετε ποιο είναι το βαθύτερο μήνυμα αυτής της εορτής, ποια είναι η ουσία. Και για να εξηγούμε, λέγω, μήπως, αδελφέ μου, ξέρεις τι θα πει ταπείνωσης. Μήπως ξέρεις τι θα πει άκρα συγκατάβασης, αφού θέλεις να εμβαθύνουμε περισσότερο εις το μήνυμα της εορτής. Μήπως θέλεις να μάθεις τι σημαίνει αγάπη και δεν το γνωρίζεις. Μήπως θέλεις να μάθεις τι θα πει θυσιάζομαι εξ αγάπης και δεν το έχεις ακόμα αντιληφθεί. Όλα αυτά, μου λέγει, τα γνωρίζω. Πάμε, λέω, πιο βαθιά στα μηνύματα αυτής της εορτής. Ο Θεός αγάπη εστί. Δεν έχει απλώς αγάπη ο Θεός, αλλά είναι η αγάπη. Αυτή η αγάπη σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, όταν ο πόθος γυαλίτρωση εκ μέρους του ανθρώπου έσπασε τις πύλες του ουρανού, ως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και τότε ο Θεός κλίνας ουρανούς κατέβει. Ας πάμε όμως και πιο βαθιά στο μήνυμα της εορτής. Δε μου λες, αδελφέ μου, γνωρίζεις ποτέ καμία γυναίκα ετοιμόγενη να πάει να χτυπάει πόρτες και να λέει ανοίξτε μου να μπω και να μην τη δέχεται κανείς? Γνωρίζεις ποτέ κανένα παιδί, το φτωχότερο του κόσμου, όποιο και αν είναι αυτό, το πιο φτωχό, το πιο καταφρονεμένο, να έχει γεννηθεί μέσα σε ένα παχνί αλόγων ζώων? Όχι, μου λέει. Λοιπόν, ο Θεός καταδέχτηκε να γεννηθεί μέσα σε μια σπηλιά, μέσα σε ένα παχνί αλόγων ζώων. Έχεις ακούσει ποτέ το φτωχότερο παιδί του κόσμου να μην έχει να σκεπαστεί και μέσα στο κρύο και την παγωνιά να γυρεύει να ζεσταθεί από τα γνώτα των αλόγων ζώων? Όχι, μου λέει. Λοιπόν, αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμα της εορτής, ότι ένας Θεός ήρθε εις τα ίδια και φιλοξενήθηκε μέσα σε ένα στάβλο και σε μια φάτνη αλόγων ζώων για να φιλοξενηθούμε εμείς στον ουρανό. Θες και παρακάτω, παιδί μου, να πάμε? Όταν γεννιέται ένα παιδί, του πάνε δώρα. Ο Χριστός δέχτηκε τα πρώτα δώρα από τους πιο φτωχούς ανθρώπους του κόσμου, από τους τσοπάνιδες, από τους ποιμένες της Βηθλεέμ που ήταν αγραβλούντες εκεί, φυλάσσοντες φυλακάς της νυχτός. Θες να πάμε και παρακάτω? Ναι, μου λέει. Εξομολογήθηκες, εκοινώνησες, θα κοινωνήσεις την ημέρα των Χριστουγέννων. Ξέρεις, έχω να
εξομολογηθώ χρόνια, μου λέει, και κοινωνώ εδώ και εκεί. Παιδί μου, το βαθύτερο μήνυμα των Χριστουγέννων είναι η συμμετοχή μας στο ποτήριο της ζωής, η ένωσή μας με το Θεό, η κοινωνία μας με τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Και το τελευταίο, ακούστε που τον ρώτησα, «Πού θα κάνεις Χριστούγεννα?» «Στην Ελβετία», μου λέει. «Τι θα κάνεις εκεί?» «Έχει ωραία τοπία. Έχει χιονοδρομικά, έχει, θα διασκεδάσουμε. Έτσι θα γιορτάσεις Χριστούγεννα και παραπονείσαι ότι οι ιερείς δεν σου μεταφέρουν το μήνυμα το βαθύτερο της εορτής. Τώρα που το έμαθες, θα μείνεις εδώ για να γιορτάσουμε μαζί Χριστούγεννα? Θα έρθεις στον Άγιον Απόστολον Ανδρέα στη λειτουργία για να κοινωνήσεις?» Ξέρετε, σεβασμιότατε, είναι προγραμματισμένο. Βλέπετε λοιπόν το πνεύμα της εορτής πώς αλωτριώνεται μέσα από ξενόφερτες ιδέες, δυτικότροφες αντιλήψεις και ούτω καθεξής. Αδελφοί μου, το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι βαθύ, είναι εσωτερικό, είναι μήνυμα αγάπης, ταπεινώσεως, θυσίας, συγκαταβάσεως για να σωθεί το ανθρώπινο γένος, για να λυτρωθεί ο άνθρωπος. Έχουμε τη δυνατότητα να πούμε το ναι σε αυτό το κατέβασμα του Θεού, σε αυτή την άκρα συγκατάβαση του Θεού. Έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε την καρδιά μας σήμερα, αύριο, την ημέρα των Χριστουγέννων, κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα Χριστός γεννάται, κάθε μέρα Χριστός ταπεινώνεται, κάθε μέρα Χριστός σταυρώνεται, κάθε μέρα Χριστός θυσιάζεται, κάθε μέρα Χριστός ανασταίνεται. Έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε την καρδιά μας για να δεχθεί ως θρόνος άλλος, ταπεινός, καθαρός, θρόνος αγάπης, τον ενανθρωπίσαντα Θεό. Την απάντηση θα τη δώσουμε ο καθένας. Μακάρι, το εύχομαι. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε όλοι. Και αν δεν μπορέσουμε, να μας ενισχύσει ο Θεός, να βρούμε τη δύναμη να ενισχυθούμε πνευματικά, ώστε να γίνουμε όλοι θρόνος και κατοικητήριο του Θεού. Αφού σας ευχηθώ από τα βάθη της ψυχής μου, καλά ευλογημένα και πανεφρόσινα Χριστούγεννα σε όλους, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την παραμονή των Χριστουγέννων ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας των Πατρών και ώρα 6 το απόγευμα, την παραμονή των Χριστουγέννων. Στις άλλες εκκλησίες τελείται ο Εσπερινός το πρωί αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλούμε κατά την εόρτιο και πανηγυρική αυτή ημέρα να έλθετε να συνεορτάσουμε και να συνεφρανθόμεν, να εορτάσουμε του Χριστού τα γενέθλια, αλλά και την άλλη ημέρα, σε όλους τους ιερούς ναούς θα δοθεί η ευκαιρία σε όλους σας να εκκλησιαστείτε και να γίνετε μέτοχοι της χάριτος του Θεού, να γίνετε μέτοχοι και κοινωνοί του Παναγίου Σώματος και του Αίματος Του. Εδώ στον Άγιον Ανδρέα θα γίνει η εσπερινή Θεία Λειτουργία που θα τελειώσει στη μία δηλαδή ιερά γρυπνία τρόπον τεινά. Το πρωί η πρώτη λειτουργία θα γίνει στον Παλαιό Ιερό Ναό που θα τελειώσει στις 7.30 και η άλλη Θεία Λειτουργία, στην οποία θα χωροστατήσουμε και θα λειτουργήσουμε, θα αρχίσει στις 7 και θα τελειώσει στις 10 το πρωί τα Χριστούγεννα. Επίσης, αύριο, εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου, θα γίνει η καθιερωμένη εκδήλωση των Αρσακίων Σχολείων και ώρα 8. Είναι μια θαυμάσια εκδήλωση που την παρουσιάζουν τα παιδιά των Αρσακίων Σχολείων και οι καθηγητές, και σας προσκαλούμε για να πάρουμε και από την εορτή αυτή τα μηνύματα της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων.
Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά, ευλογημένα και άγια. Καλά Χριστούγεννα.